Καλησπέρα σας κύριε Καλελευθέρη. Καλησπέρα στους τηλεθέατες. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία στο δελτίο μας. Ποια εικόνα έχετε εσείς, υπάρχει ικανοποίηση, υπάρχει ανταπόκριση αυτό το κάσμα της ΔΕΗ, γιατί έχει θέσει και ένα υψηλό πύχη η ΔΕΗ για τον αριθμό εργαζομένων που θα μπουν στη διαδικασία. Η πρόταση της επιχείρησης έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό ανταπόκριση για δύο ακριβώς λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι αρκετά εκπληκτικό. Κύριε Καραλευθέρη, δεν σας ακούμε πολύ καθαρά. Αν θέλετε να μιλήσετε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο σας. Η πρόταση της Ωραία. Διοίκησης, ακούγουμε τώρα. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Όντως έχει ανταπόκριση για δύο ακριβώς λόγους. Πρώτον, γιατί εμπεριέχει ένα σημαντικό κίνητρο σε σύγκριση με το πρόσφατο κίνητρο των πριν 3 χρόνων, της τελευταίας προσπάθειας που κάναμε, της ανάλογης προσπάθειας, επαφασίασε τα 5.000 ευρώ που έδινε η προηγούμενη διοίκηση και με την διαδικασία της απειλής της απόλυσης. Και το ποσό του οποίου από μόνο ότι είναι ένα κίνητρο. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η πρόταση θέλει να σέβεται την επιθυμία των εργαζόμενων και τους δίνει και χρόνο τέτοιο ώστε να μπορούν να σκεφτούν τι ακριβώς θέλουν να κάνουν για το υπόλοιπο της ζωής τους. Κατά αυτή την έννοια, λοιπόν, συμπεριλαμβανομένου και του χρονικού ορίου των 55 ετών, που κατά πολύ μεγάλο βαθμό καλύπτει παραπάνω από το μεσοσταθμικό όρο των εργαζόμενων, η πρόταση γίνεται αποδεκτή και πλέον νομίζω αγγίζει πάνω από το 80-85% των δυνητικών συμμετεχόντων. Κατά αυτή την έννοια, λοιπόν, είναι μια πρόταση αποδεκτή, την οποία χαιρέτησαν οι εργαζόμενοι και την οποία θα καταλάβει σύντομα και η τοπική κοινωνία ότι θα είναι το περιεχόμενό της πάρα πολύ αποτελεσματικό και για τα οικονομικά της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης. Νομίζω όμως πρόσχερα, γιατί θα χαθούν οι θέσεις εργασίας. Φαντάζομαι συμφωνείτε. Αυτό είναι το μεγάλο κάδρο, το γνωρίζουμε όλοι. Πρόσκαιρα, ναι, όντως θα υπάρξει μια σημαντική βελτίωση της οικονομίας της περιοχής, αλλά μακροπρόθεσμα έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η απολιγνητοποίηση έτσι όπως εξελίσσεται την τελευταία 15 ετία μειώνει θέσεις εργασίας οι οποίες δεν αναπληρώνονται. Έχουν κλείσει ήδη ορυχεία, έχουν κλείσει ήδη σταθμοί παραγωγής. Κάναμε τεράστια προσπάθεια να φέρουμε την Πτολεμαΐδα 5 τουλάχιστον να ισοφαρίσουμε κάποιο μέρος από αυτή τη μεγάλη ζημιά. Δυστυχώς όμως νέες Πτολεμαΐδες 5 δεν θα γίνουν, διότι προέκυψαν και νέα δεδομένα στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης και παγκοσμίως, τα οποία απαγορεύουν την χρήση λιγνίτη με τις παραδοχές τις οποίες γνωρίζαμε. Ταυτόχρονα κάναμε και εμείς σημαντικά λάθη σαν εταιρεία, δεν ανανεώσαμε τις μονάδες παραγωγής που είχαμε εδώ για πάρα πολλά χρόνια. Αρκεστήκαμε στο να παράγουμε και να διαθέτουμε ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς να βελτιώνουμε τις συνθήκες παραγωγής. Η περιβαλλοντική λέλαπα, όπως προέκυψε σε αυτόν εδώ τον τόπο, δυστυχώς διαμόρφωσε και πολιτικά δεδομένα και πλέον οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα σκέφτονται και πράττουν ανάλογα και με το πώς ψηφίζονται από τον κόσμο που δεν ενδιαφέρεται ούτε για την φθηνή παραγωγή, αλλά ενδιαφέρεται μόνον να κινεί μια, σαν μόδα θα το έλεγα εγώ, περιβαλλοντική σημαία χωρίς να γνωρίζει καν το περιεχόμενό της. Mm-hmm. Δεν θέλουν δηλαδή να έχουμε καθαρές μονάδες λιγνητικής παραγωγής με καλό βαθμό απόδοσης που έχουν μηδαμινό αποτύπωμα περιβαλλοντικό, αλλά θέλουν να έχουμε μονάδες φυσικού αερίου, οι οποίες είναι ρυπογόνες, οι οποίες κοστίζουν πανάκριβα, οι οποίες θα καίνε πανάκριβο φυσικό αέριο και βεβαίως θα κοστίζουν και στο τιμολόγιο. Ο Έλληνας λοιπόν, θέλοντας να κάνει μόδα το περιβάλλον, προέκρινε το φυσικό αέριο, θα πληρώσει το φυσικό αέριο. Το τίμημα όμως θα είναι στις περιοχές μας πολύ μεγάλο και εδώ λοιπόν είναι η ώρα να κάνουμε δουλειά να απομειώσουμε αυτή τη ζημία, εκμεταλλευόμενοι έστω και την τελευταία στιγμή όποιες νέες ευκαιρίες δημιουργεί η ανάγκη για την περιβόητη απολιμνητοποίηση έτσι όπως προβάλλεται τον τελευταίο καιρό. Κύριε Καραλευτέρη, ποια τα ωφέλη που θα προκύψουν για τη ΔΕΗ από την εθελούσια έξοδο? Η ΔΕΗ θα έχει ωφέλη, διότι πληρώνοντας μεν ένα τίμημα στην αρχή, θα αποσβέσει αυτό το τίμημα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, σε ένα χρονικό διάστημα
πλέον του χρόνου περίπου, σε 12-14 μήνες, το κόστος για την έξοδο του κάθε εργαζόμενου θα αποσβεστεί από το ότι δεν θα πληρώνει πλέον αυτόν τον εργαζόμενο, θα προσλάβει νεότερο στη θέση του και κατά αυτή την έννοια η διαφορά της μισθοδοσίας θα αποσβέσει το κόστος της αθελούσιας εξόδου, η οποία, να σας πω, δεν είναι και ιδιαίτερα γενναία. Είναι γενναία σε σύγκριση με την προηγούμενη, των 5.000 ευρώ που ήταν ξεφτελιστική και πρόσβαλε και την ιστορία των εργαζόμενων. Αλλά αν κάνουμε συγκρίσεις με ανάλογες θελούσιες όπως του ΟΤΕ ή των τραπεζών, οι οποίες παρεπτόντως έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί τουλάχιστον 3 φορές από τον ελληνικό λαό, το τίμημα είναι υποπολαπλάσιο και δεν γίνεται καμία σύγκριση. Δυστυχώς όμως, εμείς οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ έχουμε δεχθεί τόσο μεγάλη προσβολή ως υψηλά αμοιβόμενοι εργαζόμενοι, που κάθε προσπάθεια της διοίκησης που θα ήθελε, και σας το βεβαιώνω γιατί μιλώ συχνά και με τον πρόεδρο και με τα μέλη της διοίκησης, κάθε προσπάθεια περαιτέρω τιμήματος θα αντιμετώπιζε την μήνυ, αν όχι την κρίση, όλου του κόσμου. Κοιτάξτε, πάλι οι ΔΕΗΤΖΙΔΕΣ παίρνουν πολλά λεφτά και τους πληρώνουμε για να φύγουν στη σύνταξη αυτοί που έως χθες ήταν τα ρετυρέ της μισθοδοσίας. Αυτό είναι όμως πολύ μεγάλο ψέμα. Μπορεί οποιοδήποτε, αν μπει σήμερα σε ένα αρχείο, να καταλάβει ότι οι εργαζόμενοι δεν παίρνουν πάνω από 1.000 ευρώ. Και αυτοί οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να έχουν σίγουρα, και αυτοί αλλά και οι παλιότεροι που παίρναν κάτι παραπάνω, να έχουν μια πιο γενναιότερη εθελούσια έξοδο. Δυστυχώς δεν είναι εύκολο για τη ΔΕΗ να γίνει αυτό. Γιατί στη ΔΕΗ αποφασίζουμε με πολιτικά κριτήρια και όχι με επιχειρηματικά. Επειδή το μέλλον της ΔΕΗ εξαρτάται άμεσα από αυτό το σχέδιο που είναι σε επεξεργασία, που θα ανακοινωθεί, της δίκαιης μετάβασης, χθες μάθαμε ότι έγινε μια παρουσίαση ενός κομματιού του σε εμπλεκόμενους φορείς. Δεν ξέρω αν ήταν εκπρόσωπος της ΔΕΗ παρών, αλλά από την διαδικασία μάθαμε ότι υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες των αυτοδιοικητικών στο κομμάτι της εξέβρεσης θέσεων εργασίας. Δηλαδή το θέμα της επιχειρηματικότητας, της κάλυψης, της απώλειας θέσεων που είπε νωρίτερα ο Κώστας, εκεί φαίνεται ότι ακόμα και σήμερα δεν έχουμε βρει λύση. Δεν είναι εύκολο να βρούμε λύση. Για εσάς που είστε δημοσιογράφοι, παρακολουθείτε πολύ συχνά και οι τρεις σας τα ενεργειακά δεδομένα στην περιοχή, θα σας θυμίσω ότι στην πρώτη μεγάλη σύσκεψη που έγινε για το θέμα της απολυντιπίσης στην Παλαιά Νομαρχία, την Ομοκοζάνη, στην χώρο εκείνο, είχα πει ότι όποιο σχέδιο μετάβασης και όποια δίκαια, όπως την ονομάζουν μετάβαση, να εφαρμόσουν, όσο γενναία και να θέλει να είναι αυτή οικονομικά, δεν μπορεί να καλύψει την ετήσια απώλεια, ετήσια επαναλαμβάνω, των 800 εκατομμυρίων ευρώ επενδύσεων που κάθε χρόνο εφαρμόζονταν σε αυτόν εδώ τον τόπο. Κάθε χρόνο η ΔΕΗ, μόνο για τις ανάγκες των ορυχείων, έδιδε περίπου στα 800 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα μιλούμε για μια δίκαια μετάβαση που όλοι οι αυτοδιοικητικοί, όλοι οι πολιτικοί, όλοι οι συνδικαλιστικοί παράγοντες με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο του συμφωνήσουν. Έρχεται να αντικαταστήσει αυτή η μετάβαση αυτό το νούμερο που σας λέω και πέστε μου ποιο είναι το νούμερο της δίκαιας μετάβασης. Όποιο νούμερο και να είναι, είτε είναι 1,5 δις, είτε είναι 1 δις, είτε 700 δις, 700 εκατομμύρια που λένε οι πιο απεσιόδοξοι, αυτό το νούμερο θα είναι άπαξ. Δεν πρόκειται να το ξαναδούμε. Τα 800 εκατομμύρια που εφαρμόζονταν στην περιοχή ως επένδυση κατέτος, τα βλέπαμε κάθε χρόνο για πάρα πολλά χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ερχόμαστε με μια δίκαιη, πέστε το, μετάβαση, εγώ δίκαιη να τη χαρακτηρίσω, να αντικαταστήσουμε κάτι το οποίο θα συνέβαινε για πάρα πολλά χρόνια ακόμη. Δεν γίνονται συγκρίσεις με αυτά τα νούμερα. Ας πάμε λοιπόν σε αυτήν τη δίκαια μετάβαση, έτσι όπως κάποιοι την οραματίστηκαν και την πολυδιαφήμισαν, έτσι όπως κάποιοι κάναν πάνω από 10 ημερίδες στην περιοχή για να δείξουν ότι με αυτήν τη δίκαια μετάβαση μπορεί να έχουμε αντικατάσταση. Και να πούμε λοιπόν τι. Μπορεί αυτή η δίκαια μετάβαση και το περιεχόμενό της στο οικονομικό να καλύψει επενδυτικά μια τέτοια παραγωγική δυναμική, μια τέτοια βιομηχανική παραγωγή, η οποία θα έχει ένταση εργασίας ώστε να εφαρμόσει για οποιαδήποτε παραγωγή, μιλώ, 2 ή 3 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι αδύνατο. Σαφές. Δεν μπορούμε να κάνουμε 1.000 και 2.000 και 3.000 εργασίες με όσο δίκαιη, αν θέλετε, μετάβαση να ανακαλύψουμε. Το δίκαιο έχει να κάνει με την επωνυμία που δόθηκε από την κυβέρνηση. Έτσι βαφτίστηκε το σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Το δίκαιο θα φανεί στην πορεία. Από τους οικολόγους και τα οικολογικά κινήματα, ακριβώς ως φύλος εκείς για να κρύψουν τη μεγάλη αλήθεια. Ότι καταργώντας τη βαριά βιομηχανία της Ευρώπης που ήταν ο άνθρακας, θα πρέπει
να την αντικαταστήσουμε με τι? Με το φύλλο σικής? Με τι μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε? Με τα φουρφούρια και τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά? Μα αυτά δεν δουλεύουν με χέρια, δεν δουλεύουν με εργαζόμενους. Αυτά δουλεύουν μόνα τους. Δεν δίνουν θέσεις εργασίας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Λοιπόν, όλο το πρόγραμμα και όπως το διάβασα από το πρωί, ναι, σίγουρα θα είναι αδύναμο στην ένταση της εργασίας, στις θέσεις εργασίας. Ποιες εγκληματικές επενδύσεις να ανακαλύψουμε? Μακάρι να τις ανακαλύψουμε. Παρακολουθώ ότι η προσπάθεια που έκανε ο υπεύθυνος για την μετάβαση, ο κύριος Μουσουρούλης, είχε αποτέλεσμα με την έννοια ότι οι επαφές που έκανε άμεσα εδώ στην περιοχή του έδωσαν την εικόνα και τις ανάγκες της περιοχής και βλέπω μέσα στο πρόγραμμα προσπάθεια να ενταχθούν, όλες να ενταχθούν και ό,τι και να γίνει, την μεγάλη αντικατάσταση των θέσεων εργασίας δεν πρόκειται να τη δούμε αν δεν βρεθούν κίνητρα, ναι, έτσι ώστε μεγάλες βιομηχανικές παραγωγές να έρθουν εδώ. Και τα κίνητρα είναι οι μεταφορές, οι σιδηρόδρομοι δηλαδή, οι οδικοί άξονες. Κανένας δεν έχει λόγο να έρθει εδώ. Και βεβαίως η αποφορολόγηση, έτσι ώστε να έχουν και παραπάνω κίνητρο. Κίνητρα.